Πάμε τώρα στην τηλεφωνική γραμμή να υποδεχθούμε τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Δαμάστας, ο οποίος μαζί με την Περιφέρεια Κρήτης και το Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Μαλεβιζίου και το Τοπικό Συμβούλιο Δαμάστας, όπως επίσης και την Ένωση των Θυμάτων Ολοκαυτώματος της περιοχής και τον Αθλητικό Όμιλο, διοργανώνουν και φέτος στην περιοχή τον Αύγουστο πολιτιστικές εκδηλώσεις, προκειμένου να τιμηθεί βέβαια η μνήμη των δαμαστιανών που εκτελέστηκαν στην περίοδο της ναζιστικής κατοχής. Να καλημερίσουμε λοιπόν τον κύριο Σαρή. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, καλή ημέρα στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Για άλλη μια χρονιά λοιπόν στην Δαμάστα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις. Ο στόχος... Για 35η συνεχόμενη χρονιά. 35η χρονιά. Ξεκινήσαμε. Κύριε Σαρή, οι κάτοικοι της περιοχής είναι ευαισθητοποιημένοι στο θέμα του ολοκαυτώματος και κατ' επέκταση και στο θέμα των αποζημιώσεων. Είναι ευαισθητοποιημένοι πάρα πολύ και γι' αυτό αν είδατε στους, αν παρακολουθείτε όλα αυτά τα χρόνια τις εκδηλώσεις που κάνουμε φέτος στους διοργανωτές που μας τιμούν όλοι με τη συνεργασία, η Περιφέρεια, ο Δήμος, το Τοπικό Συμβούλιο Δαμάστας, το Αθλητικός Όμιλος, προσθέθηκε κι άλλος ένας που είναι η καινούργια συλλογικότητα που ιδρύθηκε στη Δαμάστα, η Ένωση Θυμάτων Ολοκαυτώματος Δαμάστας. Ιδρύθηκε μόλις πριν με μερικές εβδομάδες. Πήραμε επίσημη έγκριση από το Πρωτοδικείο Ηρακλείου. Μάλιστα. Επομένως, φαντάζομαι ότι είναι και πάγιο αίτημα και της περιοχής σας να δοθούν βεβαίως, οι αποζημιώσεις. Βεβαίως. Είναι διαχρονικό το αίτημα. Είναι δικαιοσύνη για αποζημίωση που λέμε. Έχουμε συνταχθεί με ένα κίνημα που έχει ξεκινήσει από το Εθνικό Συμβούλιο. Συντασσόμαστε και με χωριά μαρτυρικά και της Κρήτης και της υπόλοιπης Ελλάδας. Κάναμε ένα μεγάλο συνέδριο στις εκδηλώσεις για τα 70 χρόνια το 2014 στη Δαμάστα. Ένα πανελλήνιο συνέδριο που βγήκαν πολύ σημαντικά συμπεράσματα και συνταχθήκαμε με όλο αυτό το κίνημα για δικαιοσύνη και αποζημίωση που έχει ξεκινήσει και οι δαμαστιανοί δεν μπορούσαν να λείπουν από αυτό. Διότι για να σε διακόψω ότι δεν είναι μόνο τα παλικάρια που χάσαμε, είναι ότι άλλαξε ορούς της ιστορίας της Δαμάστας, διότι καταστρέφει όλος καιρός το χωριό και αναγκάστηκαν πρόσφυγες στον ίδιο του τόπο οι δαμαστιανοί να γίνουν. Και αυτό είναι και ένας λόγος, εκτός του να τιμήσουμε τους νεκρούς μας, να θεσπίσουμε από το 82 αυτές τις εκδηλώσεις, γιατί έχουν φύγει πάρα πολλοί δαμαστιανοί από το χωριό. Ένας τρόπος να τους φέρνουμε κοντά, τουλάχιστον κάποιες μέρες το χρόνο να βρισκόμαστε όλοι μαζί. Κύριε Σαρή, πριν προχωρήσουμε να μας πείτε τις λεπτομέρειες για τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τις 8 μέχρι τις 21 Αυγούστου, επιμένω λίγο στο θέμα των αποζημιώσεων και το κατά πόσο θεωρείτε ότι είναι ρεαλιστικό το αίτημα να δοθούν οι αποζημιώσεις στα θύματα και στη χώρα μας βέβαια. Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα είναι πολύπλοκο. Αν είναι ρεαλιστικό, νομίζω ότι είναι. Αν πρέπει να το διεκδικήσουμε, νομίζω ότι πρέπει με νύχια και με δόντια. Το κομμάτι που αφορά τις επανορθώσεις και το κατοχικό δάνειο, το παιχνίδι παίζεται σε επίπεδο κρατών. Και όπως γνωρίζετε, υπάρχει μια προϊστορία με αποφάσεις του συγχωρεμένου Σταμούλης στην Ιταλία. Υπάρχει ένα δεδικασμένο. Νομίζω όμως ότι εμείς και σαν ιδιώτες, σαν θύματα, απόγονοι θυμάτων, μπορούμε να παίξουμε ένα καθοριστικό ρόλο και συμβολικά αλλά και ουσιαστικά με το να κινήσουμε διαδικασίες και ατομικών αποζημιώσεων. Διότι είναι τρία μάλλον τα μεγάλα σκέλη. Είναι οι επανορθώσεις, είναι το κατοχικό δάνειο και είναι και οι αποζημιώσεις των θυμάτων. Και να σας πω κάτι, έχουν περάσει πολλά χρόνια, υπάρχουν απόψεις που λένε ότι όταν τα χρειαζόμασταν τα χρήματα δεν μας τα δώσανε, τώρα τελείωσε. Δεν είναι το θέμα οικονομικό για μένα τόσο. Είναι ηθικό. Είναι το ορφανό που μεγάλος προς πατέρα. Είναι ηθικό το θέμα για αυτόν να δει ότι τελικά κάποιος πρέπει να λογοδοτήσει, κάποιος πρέπει να πληρώσει για αυτό που έζησε χωρίς ανέτεια, διότι στο δικό μας χωριό, όπως και σε πολλά χωριά, γίνανε οι καταστροφές και οι εκτελέσεις στο τερματισμό του πολέμου. Γίνανε στην ουσία για να ανέτεια. Βοηθήσουν, ναι, ανέτεια, να βοηθήσουν από μια ασήμαντη αφορμή για να γίνει να εφαρμοστεί το δόγμα της συλλογικής ευθύνης, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά. Και στην ουσία αυτό που θέλαν είναι να βοηθήσουν τους Γερμανούς να προχωρήσουν προς τα Χανιά. Τουλάχιστον αυτό συνέβη στη δικιά μας περιοχή, επειδή ήταν οργανωμένη η εθνική αντίσταση και ήταν βασικός κόμβος τότε από τις παλιές εθνικές οδού να φτάσουν μέχρι τα Χανιά οι Γερμανοί.
Με μια ασήμαντη αφορμή λοιπόν άλλαξε η ζωή ενός ολόκληρου χωριού. Mm-hmm. Και αυτό συνέβη σε πολλά μέρη της Κρήτης και της Ελλάδος. Άρα λοιπόν είναι στο ερώτημά μου αν υπάρχει λογική, ναι, νομίζω ότι υπάρχει λογική και πρέπει να το παλέψουμε. Mm-hmm. Κύριε Σαρή, αν μου επιτρέπετε το σχόλιο, επειδή είπατε ότι είναι ηθικό το θέμα, είμαι της άποψης ότι όσες συγγνώμες και αν υποθούν, όσες φορές και αν και θεσμικά όργανα της Γερμανίας ζητήσουν συγγνώμη για όσα έκαναν οι προγονείς τους στη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής, δεν λέει τίποτα ή οποιαδήποτε συγγνώμη αν δεν συνοδεύεται από μία έμπρακτη συγγνώμη. Φωστά. Που έμπρακτη δεν μπορεί να είναι δεν άλλη που να τον αποζημιώσει. Τραπέζι να μιλήσουμε σαν πολιτισμένοι λαοί που είμαστε και που είναι η Γερμανία. Mm-hmm. Έτσι. Και συγγνώμη αν θυμάμαι καλά από τον πρόεδρο της Γερμανικής Δημοκρατίας στη Βιάνο τελευταία φορά που θυμάμαι, νομίζω ότι η συγγνώμη δεν ήταν από επίσημο θεσμικό όργανο, αλλά ήταν σαν πολίτης. Mm-hmm. Έτσι, αν θυμάμαι mm-hmm. καλά. Mm-hmm. Και νομίζω ότι θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Σαρή, να μας δώσετε έτσι και μερικά στοιχεία για τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται. 8 του μήνα ξεκινάνε. Ναι, ξεκινάμε με την κατάθεση Στεφάνου στο Δαμαστό που έγινε το σαμποτάζ. Mm-hmm. Μετά ουσιαστικά ξεκινάνε οι εκδηλώσεις από τις 12 του μήνα. Έχουμε κοιτάξει να βάλουμε πέραν τις δύο τελευταίες μέρες που είναι αφιερωμένες καθαρά σε εκδηλώσεις μνήμης, όπως είναι, να το πάρουμε μάλλον καλύτερα χρονολογικά, από τις 12 Αυγούστου που ξεκινάνε στην ουσία οι εκδηλώσεις και είναι με τα μαγειρέματα που είναι ένας θεσμός που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια πολύ ωραίος, διότι το ξεκινήσαμε δειλά-δειλά και έχει μεγάλη επιτυχία. Μαγειρεύουν περίπου 100 γυναίκες από όλο το χωριό και άντρες. Mm-hmm. Και φέρνουν τα πράγματα που μαγειρεύουν στην πλατεία. Και στην ουσία γίνεται ένα ρεφενέ όλοι μαζί. Mm-hmm. Και αναδεικνύουμε και παραδοσιακά πιάτα του χωριού. Το κάνουμε επίτηδες να είναι σε περίοδο νηστείας για να μπορούμε να παίξουμε στην ουσία με τα υλικά του κάμπου της Δαμάστας που είναι έφορος. Mm-hmm. Έτσι ξεκίνησε η ιδέα. Mm-hmm. Και έχει εξελιχθεί σε μια πολύ ωραία εκδήλωση και εκδήλωση πάρα πολύ παραδοσιακή και παρουσιάζονται και πιάτα ξεχασμένα που ευχαριστούνται όλοι. Μετά έχουμε στις 13 τα παιδιά μας, που διοργανώνουν το παιδικό θέατρο και είναι συγκινητική η προσπάθεια mm-hmm. των παιδιών να παρουσιάσουν κάτι ωραίο και σε μικρό σχετικά διάστημα. Βλέπω mm-hmm. ότι στις εκδηλώσεις σας έχετε τα πάντα για κάθε Αύγουστο. Δηλαδή έχετε και Αύγουστο. Μουσική και χορό με τον Βασίλη Σταυρακάκη και τον Μιχάλη Καλλιέργη. Έχουμε χοροσπερίδα, έχουμε συναυλία, έχουμε κινηματογράφο, βλέπω. Κινηματογράφο, αθλοπαιδίες, έχουμε την θεατρική παράσταση από την ομάδα του Δήμου Μαλεβιζίου. Mm-hmm. Πολύ ωραίο έργο στο Σκαμνί του Ψαθάτσι Φόρου. Mm-hmm. Είναι μια πολύ δυνατή ομάδα που έχουν κάνει, είναι εθελοντές όλοι, έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά. Mm-hmm. Έχουμε τουρνουά παλεμάχων από τους παλέμαχους του Όφη, του Εργοτέλη, του Πάου Κρουσόνα και της Δαμάστας. Μουσική βραδιά και οι εκδηλώσεις κορυφώνονται την παραμονή του Μνημοσύνου, δηλαδή 20 του μήνα, που είναι η πορεία από τη Δαμάστα στο Κερατίδι, mm-hmm. με το σύνθημα «Ποτέ πια». Μια σημαντική εσπερίδα μνήμης που έχουμε οργανώσει στο βράδυ της 20 του μήνα, mm-hmm. που στην ουσία θέλουμε να αναδείξουμε και τις επιπτώσεις τις κοινωνικο-οικονομικές μετά το ολοκαύτωμα της Δαμάστας. Mm-hmm. Θα μιλήσουν κυρία Πομπλιαδάκη που είναι και πρόεδρος των συστημάτων, ο Γιώργος Κουντούρης, και θα μιλήσει η κυρία Βαμιάκη από την Καλλισικιά, αντίστοιχο μαρτυρικός τόπος που πρόσφατα mm-hmm. αρμορίστηκε, mm-hmm. Και ο Αριστομένος Σιγκελάκης, φίλος και συναγωνιστής της Γραμματέας Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Γερμανικών Οφειλών. Που πρωτοστατεί μάλιστα και σε αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια. Mm-hmm. Και θα προβάλλουμε και ένα φιλμ που έχει γυρίσει ο Σύλλογος το 2013 για το ολοκαύτωμα της Δαμάστας. Mm-hmm. Και μετά έχουμε το μνημόσυνο μας. Mm-hmm. Σε όλη αυτή τη διάρκεια των εκδηλώσεων, να πούμε ότι θα μαζεύετε και ήδη πρώτες ανάγκες. Ναι, και θελοντική δράση και κοινωνική δράση. Θα μαζεύουμε ήδη πρώτες ανάγκες. Θα γίνει και στο φιλικό αυτό, γιατί είναι φιλανθρωπικό το φιλικό τουρνουά που γίνεται με τις ομάδες παλεμάχων. Mm-hmm. Βιβλία, φάρμακα, παιχνίδια, ρούχα, σκευασμένα τρόφιμα, ναι. Mm-hmm. Θα γίνει εθελοντική ομοδοσία την ημέρα του Μνημοσύνου, 21 Αυγούστου, και θα γίνει και εθελοντικός καθαρισμός 5 Αυγούστου της Δαμάστης του Κερατιδίου. Mm-hmm. Μάλιστα. Επομένως από τις 8 του μήνα ξεκινάμε, ουσιαστικά από τις 12 οι καθημερινές εκδηλώσεις. Ναι, υπάρχει μια συμπίκνωση εκδηλώσεων από τις 12 μέχρι τις
21. Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Σαρή, πριν σας... Είναι όλοι καλεσμένοι, είναι όλες εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο. Mm-hmm. Εδώ και χρόνια το έχουμε καθιερώσει, ειδικά με στην κρίση. Και είναι και λογικό, νομίζω, γιατί ο στόχος είναι να συγκεντρωθούν άνθρωποι και όσοι δεν γνωρίζουν, όσοι μπορεί ακόμα να μην γνωρίζουν για το ολοκαύτωμα της Δαμάστας, να μάθουν και να γίνουν κοινωνία. Ο στόχος είναι αυτό που είπατε, η συλλογική μνήμη, mm-hmm. να μην ξεχνάμε. Μην ξεχνάμε που ήμασταν και που φτάσαμε. Mm-hmm. Και το βασικότερο για μας, το Συλλόγος έχει μεγάλη ιστορία, οι πολιτιστικοί συλλόγοι της Δαμάστας έχουν μεγάλη ιστορία. Από το 1966 υπάρχουν πολιτιστικοί συλλόγοι. Ο δικός μας της Δαμάστας, Μέτρα της Δαμάστας, υπήρχε συλλόγος στην Αθήνα, στο Ηράκλειο, ιδρύθηκε το 1984. Mm-hmm. Αλλά αυτό που νομίζω ότι θέλουμε να περάσουμε τα νέα παιδιά που έχουμε αναλάβει το Σύλλογο, είναι να μην σβήσουν οι τοπικές κοινωνίες και να μείνουν ενεργές με οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε, και νομίζω ότι ένας τρόπος είναι και ο πολιτισμός, φυσικά και μια ανάδειξη των τοπικών οικονομικών χαρακτηριστικών των χωριών αυτών, των ορεινών, των μειονεκτικών, που λέω εγώ, mm-hmm. αλλά ο πολιτισμός και ο πολιτιστικός σύλλογος με τη δράση του κοιτάζει να κάνει τους ανθρώπους να έρχονται κοντά, να μην ξεχνάνε το χωριό. Και όλοι οι φίλοι των Δαμαστιανών και οι Ηρακλειώτες και όλοι από όλη την Κρήτη είναι καλεσμένοι στις εκδηλώσεις μας να περάσουμε ευχάριστα και ξένιαστα. Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Σαρή, πριν σας ευχαριστήσω και σας αποδεσμεύσω, μία τελευταία ερώτηση και πάλι επανερχόμενη στις αποζημιώσεις. Θεωρείτε ότι μεγάλος αυτός στόχος υπονομεύεται εκ των έσω? Υπάρχουν άνθρωποι, συμπολίτες μας, Έλληνες, οι οποίοι προσπαθούν να υπονομεύσουν τον στόχο αυτό, σαμποτάροντας ουσιαστικά? Κοιτάξτε, καλοθελητές υπάρχουν παντού στη ζωή. Mm-hmm. Και ο καλοθελητής έχει ένα σκοπό ή μπορεί να έχει ένα όφελος. Θα ήταν ψέμα να πω ότι δεν υπάρχουν. Το κίνητρο όμως νομίζω ότι είναι φτηνό και θα πρέπει να δούμε το συλλογικό, το εθνικό σκοπό. Δηλαδή, κάποιοι έχουν υποσχεθεί πράγματα. Ξέρετε, η Γερμανία δουλεύει. Mm-hmm. Δουλεύει. Υπάρχει το περίφημο Ελληνογερμανικό Ταμείο που είναι αμφιλεγόμενο. Mm-hmm. Υπάρχει μια προσπάθεια να ξαναγράψουν την ιστορία. Τα έχετε ακούσει, δημοσιογράφος είστε, ξέρετε και τις περιπτώσεις Ρίχτερ και όλα αυτά, mm-hmm. που μια στιγμή θα ξεχάσουμε για αυτά που ξέραμε. Θα πρέπει και συγγνώμη. Mm-hmm. Υπάρχουν καλοθελητές και στον τόπο μας υπάρχουν, δυστυχώς. Μάλιστα. Οπότε έχετε να αντιμετωπίσετε και αυτό το μέτωπο. Δεν έχουμε πρόβλημα. Δεν έχουμε πρόβλημα εμείς. Αντέχουμε προς το παρόν. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.